δεν κάνετε αίτηση, δεν μπορείτε να παίρνετε ένα επίδομα για το οποίο δεν κάνατε αίτηση. Εκτός από την μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία που είχε αναλάβει το Υπουργείο, σε όλα αυτά προστέθηκε και η αλλαγή της νομοθεσίας τον Αύγουστο του 2015, βάσει της οποίας ακόμα και κάποιος συνταξιούχος, ο οποίος παρά όλη αυτή την προσπάθεια δεν μπόρεσε να, δεν έκανε αίτηση για κάποιο λόγο και, που μπορεί να στοιχειοθετήσει, δηλαδή μπορεί να κάνει αίτηση ακόμα και μετά από την 1η-8η του 2015 και αξιολογείται. Αλλά όχι αν έχει τέτοια οικονομικά στοιχεία που δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή ήταν η πραγματική λόγοι για τους οποίους έμειναν έξω. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουρουφέξη. Μπορούμε να συνδεθούμε με το link της